θα ήθελα και ένα σχόλιο για τα απορρίμματα. Πού βρισκόμαστε εκεί, γιατί τις τελευταίες μέρες βλέπουμε ότι το πρόβλημα έχει επανέλθει. Έληξε η σύμβαση. Κοίταξε, τα απορρίμματα, βρε Χάρη, αν είχες παρακολουθήσει, εγώ το είχα πει στο Δημοτικό Συμβούλιο δημοσίως, όταν δεν μιλούσε κάποιος άλλος, ότι το πρόβλημα θα είναι από 1η Μαρτίου, γιατί μέχρι τις 28 Φεβρουαρίου υπήρχε η σύμβαση που πηγαίνε στην Ήλιδα. Mm-hmm. Τώρα έδωσε ο Υπουργός, από ό,τι έμαθα χθες, έδωσε παράταση, πρέπει να τρέξουν κάτι διαδικασίες πάλι, ας πούμε, σχετικά με την Ήλιδα και μέχρι τις 17-18 Μαρτίου θα πηγαίνουν πάλι στην Ήλιδα. Μπορεί να δημιουργηθεί πρόβλημα, μην κρυβόμαστε τώρα κανένα δύο μέρες, εντάξει, το καταλαβαίνουμε αυτό, γιατί είναι και η γραφειοκρατία στη μέση, δεν είναι πλέον ευθύνη του Δήμου. Και από τις 18 μας έχουν υποσχεθεί ότι θα πηγαίνουν στην Τρίπολη. Από τις 18 Μαρτίου, δηλαδή. Να ξεκαθαρίσουμε και να τα ακούσουν οι συμπολίτες ότι οποιοδήποτε δήμος, και δεν αναφέρουμε στο Δήμο Σπάρτης, είναι υποχρεωμένος να συλλέγει τα απορρίμματα από εκεί και μετά, το που θα πηγαίνουν αφορά το κεντρικό κράτος. Το οποίο εκφράζεται μέσω της περιφέρειας. Επομένως 18 Μαρτίου θα πάνε στην Παλαιόχουνη, από ό,τι καταλαβαίνω. Έτσι έχουν πει. Έτσι έχουν πει, να το ξεκαθαρίζουμε το πράγμα. Έτσι έχουν δεσμευτεί κατά κάποιο τρόπο. Μάλιστα. Ότι θα λειτουργήσει εκεί και θα πάμε. Εγώ ελπίζω όχι μόνο να πάμε, να πάνε όλα τα απορρίμματα. Γιατί αν πάνε μερικά απορρίμματα ή πάνε σταδιακά, πάλι να το ξέρουν οι συμπολίτες μας, θα υπάρξει πρόβλημα. Mm-hmm. Να ξέρουμε τι γίνεται. Δεν χρειάζεται να κρυβόμαστε. Αν δεν πάνε, θα υπάρξει παράταση, φαντάζομαι, της σύμβασης. Δεν το ξέρουμε αυτό. Μάλιστα. Δεν το ξέρουμε. Mm-hmm.